Ανοιχτή πρόσκληση να επισκεφθεί την εμπόλεμη ζώνη του Ντόνμπα στην Ανατολική Ουκρανία απίφθινε στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ο Ουκρανός ομολογός του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Κάποτε ο πρόεδρος της Ρωσίας είπε: «Εάν μία μάχη είναι αναπόφευκτη, πρέπει να χτυπήσεις πρώτος». Η γνώμη μου όμως είναι ότι κάθε ηγέτης πρέπει να καταλάβει ότι μία μάχη δεν μπορεί να είναι αναπόφευκτη, εκτός αν πρόκειται για χούλιγκαν ή μάχη στο δρόμο. Εδώ μιλάμε για την πραγματική ζωή εκατομμυρίων πολιτών. Κύριε Πούτιν, θα πάω ακόμα πιο μακριά και θα σας προσκαλέσω σε συνάντηση, οπουδήποτε θέλετε στον Ντόνμπας. Εδώ, όπου ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του εξακολουθεί να κατηγορεί την Ουκρανία και τις ξένες δυνάμεις ότι κλιμακώνουν την κατάσταση επικίνδυνα. Η στρατιωτικοπολιτική κατάσταση στην νοτιοδυτική πλευρά παραμένει τεταμένη. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας των παρεμβάσεων ξένων κρατών, οι οποίες εντείνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Ο Ουκρανικός στρατός και η Ουκρανική πολιτική ηγεσία θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την κατάσταση στον Ντόνμπας. Η πρόσκληση Ζελένσκι έρχεται την ώρα που η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία είναι στο κόκκινο και ο φόβος για ανάφλεξη πιο μεγάλος από ποτέ.